Καλή σας μέρα και από μένα. Μονοπρόεδρος του ΣΑΣΑ, το ΔΣ και εγώ, ευχαριστώ προσωπικά. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν στέλνοντάς μας υλικό και φωτογραφίες για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ θερμά τον Κωνσταντίνο Φαρίδη, τον Θεόκλητο Στεφανδούρο, τον Βασίλη Τόπακα, τον Δημήτρη Σίμη, φυσικά τον Χρήστο Χριστοφίδη και τον Μάρκο Ραμό. Ήταν πολύτιμη η συνεργασία μαζί τους για να πραγματοποιηθεί αυτό το αφιέρωμα. Ο Παντελής Φαμιλιάδης συγεννήθηκε το 1836 στις Σαρδές της Λίμνου και πέθανε το 1912. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια και στα 15 του χρόνια αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Στο πλοίο ταξίδεψε ως άμυστος μούτσος για να καλύψει τα έξοδα του εισιτηρίου που δεν τα διέθετε. Κατά τη διαμονή του στην Αλεξάνδρεια ασχολήθηκε με προμήθειες του Αγγλικού στρατού, αποκτώντας έτσι μια πολύ μεγάλη περιουσία. Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο Αλεξάνδρειας, η περιουσία του Παντελή Φαμιλιάδη ανερχόταν σε 52.600 λίρες Αιγύπτου. Στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας άφησε το 40% της περιουσίας του με σκοπό να αγοραστεί οικόπεδο στη συνοικία του παλιού τελωνίου Αλεξανδρίας για να κτιστεί σχολείο, για την ίδρυση του οποίου άφησε 33.000 λίρες Αιγύπτου. Το οικόπεδο αγοράστηκε στη συνοικία Μπάμπελ Γεντίδα στο Μοχάραμ Μπέι, όπου υπήρχαν πολλές οικογένειες που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα θαυμάσια σχέδια της σχολής έγιναν από τον αρχιτέκτονα του Μπάι. Η υποδειγματική για την εποχή της Φαμιλιάδης Δημοτική Σχολή λειτουργήσε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1926-27 και εξυπηρετούσε τα Ελληνόπουλα της περιοχής του Αταρίν και του σιδηροδρομικού σταθμού, του σταθμού του Καΐρου, όπως τον ονομάζαμε. Τα εγγένεια τελέστηκαν από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, Μελέτιο τον Δεύτερο, και παραβρέθηκαν οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδας και πολλοί άλλοι επίσημοι. Η σχολή λειτουργήσε ως το 1962 και μετά εγκαταστάθηκε στο κέντρο της Επαγγελματικής Κοινωνικής Σχολής Ηλεκτροτεχνικών και Μηχανοτεχνητών. Το τμήμα των ηλεκτροτεχνητών λειτουργήσε από το 1960 μέχρι το 1980 και των μηχανοτεχνητών από το 1960 μέχρι το 1970. Το 1970 οι σχολές μεταφέρθηκαν στον χώρο της Αλβαγίου μέχρι το 1985 που δυστυχώς έκλεισαν λόγω έλλειψης μαθητών. Πάμε να δούμε ένα βίντεο.
όμως κατά